ήταν το ντέρμπι που ξεχώριζε στον τρίτο όμιλο της Β' Έψα, καθώς κρίνονταν πολλά. Από τη μία ο Παπάγος ήθελε να παραμείνει ζωντανός στη μάχη της Ανόδου και από την άλλη ο Μικρασιατικός να κατακτήσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Τελικά έγιναν και τα δύο, αφού με τη νίκη τους η στρατηγή απέναντι στην ομάδα της Κεσαριανής με 2-0 μείωσαν τη διαφορά στους 3 βαθμούς από τον δεύτερο Βοτανικό, που έμεινε στο 1-1 με τον Ατρόμητο Χαλανδρίου, και έτσι, παρά την ήττα τους και οι φιλοξενούμενοι, πανηγύρισαν τον τίτλο. Την τελευταία αγωνιστική, ο Παπάγος παίζει εκτός με τη Λαύρα και για να πάει σε αγώνα μπαράς με τον Βοτανικό, έστω και με το μειονέκτημα της έδρας και της ισοπαλίας, θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα φέρουν οι Κιανόλευκοι που παίζουν στο Ηράκλειο κόντρα στον Ερμή. Βέβαια, υπάρχει και ένα ακόμη θετικό σενάριο για τους στρατηγούς, αφού αν χάσει ο Βοτανικός και εκείνοι κερδίσουν με τη σειρά τους, τότε είναι αυτοί που αποκτούν το πλεονέκτημα της έδρας και της ισοπαλίας στον μπαράζ. Στον αγώνα τώρα, οι γηπεδούχοι φάνηκαν να θέλουν περισσότερο το παιχνίδι και έφτασαν δίκαια στην τελική επικράτηση. Στο 30 ο Φραγκουλάκης έκανε ολέθριο λάθος και γκρέμισε τον Κραψίτη στην περιοχή, με τον Μπακογιάννη να δείχνει την άσπρη βούλα. Όμως ο τερματοφύλακας του Μικρασιατικού πήρε το αίμα του πίσω και απέκρουσε το πέναλτι του Κραψίτη. Αλλά στο 37 ο Ρέτζιο δεν αστόχησε και με κεφαλιά ξεκλείδωσε την άμυνα των φιλοξενούμενων, γράφοντας το 1-0. Το τελικό 2-0 υπέρ της ομάδας του Γιάννη Ντόκου έγραψε στο 77 ο Λιούκας, κάνοντας τα τελευταία λεπτά του αγώνα να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα. Τώρα στους στρατηγούς περιμένουμε αγωνία να δουν την τελευταία αγωνιστική της Β' Έψα και αν θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία για να διεκδικήσουν την άνοδο στον μπαράζ με τον Βοτανικό. Από την άλλη, η ομάδα της Κεσαριανής είναι έτοιμη για να πραγματοποιήσει τη φιέστα της στον εντός έδρας αγώνα με τον Έμο.